Τι θα έρθει κανένας να μου κάνει παρατήρηση, πιστεύετε. Κάκο. Τι, γιατί, παίρνεις φωτογραφία. Τι πραγματικά έγινε σήμερα με το ξυλοδαρμό αυτού του ανθρώπου. Αυτό που έγινε σήμερα ήταν ότι εμφανίστηκε η αστυνομία, πήγε να κόψει πρόστιμο σε μια οικογένεια με δύο παιδάκια και τρεις ενήλικες που καθόντουσαν στο παγκάκι. Στην προσπάθειά τους αυτοί να τους εξηγήσουν ότι μόλις και κωδικό είχαν μετακίνησης και καθόντουσαν χωρίς πρόβλημα, τους ζήτησαν ταυτότητες. Εκείνη την ώρα ο κόσμος που ήταν γύρω διαμαρτυρήθηκε. Διάφορα πιο νεαροί και άλλοι άνθρωποι πήγαν να ζητήσουν και να πούνε στους αστυνομικούς ότι δεν είναι δυνατόν να τους γράφουν. Η αστυνομία αντέδρασε με βία, άρχισε να ξυκλοκοπά τον έναν, θα το δείτε στο βίντεο, είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται. Με πτυσσόμενο γκλοπ, αστυνομικός χτυπάει ένα νεαρό, ο οποίος απλά τους είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτός. Αμέσως οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις και θα δείτε επίσης στα βίντεο ότι πάνω στην πλατεία μαζεύτηκαν 50 αστυνομικοί, 25 μηχανάκια δικάβαλα. Ξεκίνησε ένα κρεσέντο βίας. Τρέξανε, φοβήθηκε ο κόσμος. Κάποιοι πήγανε στο Άλσος, τους ακολούθησαν και μέσα στο Άλσος άρχισαν να κάνουν μανιωδώς γύρω-γύρω με τις μηχανές, να κυνηγάνε τον κόσμο, κοπανίσανε κι άλλους και στο τέλος μαζέψανε 9 ανθρώπους και τους έχουν πάει στη Γαδά. Αυτό συνέβη στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Ξαμολύθηκαν εδώ, πώς να τους χαρακτηρίσω αυτούς που ξαμολύθηκαν εδώ. Να περάσει μέσα στον κόσμο μια τρομοκρατία άνευ προηγμένους. Και αυτό έχει οδηγήσει σε αυτό που βλέπετε τώρα. Όλος ο κόσμος που ήταν στην πλατεία, μέσα από τα βίντεο, μέσα αυτά που έχουν δει, έχει μαζευτεί δεκάδες κόσμος αυτή τη στιγμή. Και είναι εντυπωσιακό βέβαια, γιατί αν ανοίξουμε τώρα να δούμε τι γράφουν τα μεγάλα site και τα κανάλια, γράφουν για επίθεση κόσμου στους αστυνομικούς. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι ψέματα. Αυτό έγινε σήμερα. Ποιος πιστεύετε ότι κάλεσε την αστυνομία για έλεγχο σήμερα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό που φαίνεται είναι ότι είναι μια επιλογή τρομοκράτησης των ανθρώπων. Είτε υπάρχει λόγος είτε δεν υπάρχει λόγος. Τρομοκράτησης των ανθρώπων που φτάνει μέχρι και ανέτιους ξυλοδαρμούς. Αυτό που ζούμε τελευταία είναι απερίγραφτο. Παντού, όπου τολμήσεις να πεις κάτι, να διαμαρτυρηθείς, στο τέλος είσαι δαρμένος και κινδυνεύεις να πας και φυλακή. Αυτό πρέπει να σταματήσει όμως.
πρέπει να σταματήσει. Και η ελπίδα είναι αυτός ο κόσμος που βρίσκεται εδώ τώρα. Οι εκατοντάδες ανθρώπων που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Και καλούμε όλους τους Νεοσμυρνιώτες με κάθε τρόπο, με ασφάλεια, με ό,τι χρειάζεται, να διατρανώσουν αυτή την αντίδρασή τους. Όλος αυτός ο κόσμος, εσείς που γνωρίζετε τα τοπικά, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με κάποια κομματική θέση και οργάνωση. Είναι απλός κόσμος που έχει απλά μαζευτεί. Πριν από μια μισή ώρα έγινε το περιστατικό. Αυτή τη στιγμή εδώ βλέπουμε δεκάδες κόσμο. Όχι μόνο δεν μπορούν και δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι ο κόσμος που καταλαβαίνει ότι φτάνει πια. Φτάνει με αυτή τη βία, με τον τρόμο. Φτάνει. Αυτό είναι. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα που ζούμε εδώ. Δείχτε το. Αυτά είχα να πω. Μάλλον δεν υπάρχει.